Με την επίσκεψή της στις εγκαταστάσεις εταιρείας που δραστηριοποιείται στην παροχή ολοκληρωμένων εργαστηριακών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στον αγροτικό τομέα, ξεκίνησε το σημερινό πρόγραμμά της στο νομό Θεσσαλονίκης η Φόβη Γεννηματά. Η πρόεδρος του κινήματος αλλαγής αναφέρθηκε ειδικά στις επιχειρήσεις όπως οι συγκεκριμένοι, που έχουν κατορθώσει να κερδίσουν σημαντικό μερίδιο αγοράς μέσα στο εσωτερικό της χώρας. Ήρθαμε εδώ κατά κύριο λόγο για να αναδείξουμε αυτού του είδους την επιχειρηματικότητα, αυτή την προσέγγιση, πόσο ελληνικές επιχειρήσεις που ξεκίνησαν οικογενειακές, είχαν όμως όραμα και κατάφεραν να συνδυάσουν και την τεχνολογία και την καινοτομία και να γίνουν εξωστρεφείς και επιτυχημένες και ακόμα και μέσα στην κρίση να δίνουν τον τόνο και τη δυναμική στην ελληνική οικονομία και να δείχνουν τι μπορεί να πετύχει το ελληνικό δαιμόνιο στο εσωτερικό της χώρας. Στη συνέχεια, η πρόεδρος του Κινάλ επισκέφτηκε τη θεραπευτική κοινότητα Ιθάκη στη Σύνδο, όπου μεταξύ άλλων ενημερώθηκε για την δραστηριότητα του εργαστηρίου κεραμικής της κοινότητας. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης συνέχισε την περιοδία της κυρία Γεννηματά, συνομιλώντας με καταστηματάρχες αλλά και πολλούς νέους σε καφέ και μπαρ της περιοχής. Στη συνέχεια, γευμάτισε σε εστιατόριο της περιοχής, συνοδευόμενη από πολιτικά και αυτοδιοικητικά στελέχη. Νωρίς το πρωί, η Φόβη Γεννηματά είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο κύριος Μπουτάρης ξεκαθάρισε στην κυρία Γεννηματά ότι η δημοτική του παράταξη θα ακολουθήσει και το 2019 το παράδειγμα των προηγούμενων εκλογικών αναμετρήσεων, δηλαδή θα επιδιώξει την πολυσυλλεκτική στήριξη. Η πρόεδρος του Κινάλ, που πραγματοποίησε σήμερα το απόγευμα την κεντρική της ομιλία στο συνεδριακό Ιωάννης Βελίδης, θα παραστεί αύριο στον αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στο 4ο και 10ο Δημοτικά Σχολεία Σικαιών.